Χαιρόμαστε αυτές τις μέρες, διότι γεννιέται η ελπίδα του κόσμου, της ζωής μας. Η ελπίδα είναι προσωπική, η δική μας, ο Χριστός μας, το φως που μας οδηγεί μέσα από τα σκοτεινά διέξοδα και προβλήματα της ζωής μας. Είναι μια ευκαιρία να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στους δικούς μας ανθρώπους, μέσα σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, να επικοινωνήσουμε πιο ουσιαστικά, να τους ακούσουμε και να τους μιλήσουμε. Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι μήνυμα αλληλεγγύης, αγάπης και αποκλειστίων. Είναι μήνυμα συμπαράστασης σε όσους πονούν, σε όσους βιώνουν τη μοναξιά. Είναι μήνυμα προσφοράς. Η δύναμη του Θείου Γεγονότος μας βοηθά να κοιτάξουμε για το Θείο και το ανθρώπινο μέσα και γύρω μας και έτσι να δημιουργούμε έργα προσφοράς. Εμείς, συνεχίζοντας το έργο του Μουσικού Συλλόγου Άνδρου, θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε, ώστε να δούμε στα παιδικά πρόσωπα μεγάλα χαμόγελα και να τους δημιουργήσουμε ωραίες αναμνήσεις, ακόμα και αν αυτές δεν μπορούν να απαθανατιστούν με μία κάμερα ή φωτογραφική μηχανή. Αναμνήσεις που θα είναι ολότελα δικές τους και θα λαχταρούν αργότερα να ζήσουν και με τα δικά τους παιδιά. Και είναι αυτές οι καταγραφές, οι αναμνήσεις που μας καθορίζουν και μας διαμορφώνουν. Ως παιδιά, κρατάμε τις αναμνήσεις από τα ευτυχισμένα Χριστούγεννα, αλλά και κάθε ευτυχισμένη στιγμή για όλη μας τη ζωή. Αναμνήσεις που μας στηρίζουν σε δύσκολες στιγμές και χρωματίζουν άλλες χαρούμενες. Βασικός στόχος της απόψινής γιορτής δεν είναι άλλος από το να δώσουμε χαρά στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στους κατοίκους που ζουν στο νησί μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ τους γονείς που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους και να τους συγχαρούμε που τα προσανατολίζουν να ασχοληθούν με τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε την τύχη να μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, μουσικές, αθλητικές, θεατρικές, χορευτικές και άλλα. Κάτι που τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαινε. Η φιλαρμονική μας, που δημιουργήθηκε πριν 7 χρόνια σαν έμπνευση αγάπης, είναι ένα αγαθό που προσφέρεται και στηρίζεται γενναιόδωρα από το χωρικό μας, την πόλη προς τον κύριο Σπύρο Πολέμη και την οικογένειά του. Και παρακαλούμε τους γονείς να παροτρύνουν τα παιδιά τους, να γραφτούν, να δοκιμάσουν, να ανακαλύψουν και γιατί όχι να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους. Αξίζει να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια που έχουμε την τύχη να απολαμβάνουμε τους καρπούς της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καλλιτεχνικό μας διευθυντή, κύριο Μενέλο Παλαιοδημόπουλο. Που έχει σταθεί και στέκεται δίπλα μας και οικειοθελώς υποστηρίζει το Σύλλογο. 15 χρόνια μετά, η Αμαλία είναι αυτό που δείχνει τα τελευταία 2 χρόνια σε εσάς, με αποκορύφωμα τις γιορτές του καλοκαιριού και την αποψινιακή εκδήλωση. Τώρα, φαίνεται και από τη φωνή μου η συγκίνησή μου, το αντιλαμβάνεστε.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Καζαντζάκης λέει ότι ο δάσκαλος πρέπει να γίνεται γέφυρα, να περνάει απέναντι ο μαθητής του. Και όταν αυτό το καταφέρει, τότε αφήνεται ευχάριστα να γκρεμιστεί για να χτίσει ο δικός του μαθητές τις δικές του γέφυρες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη μαέστρο μας, κυρία Αμαλία Τιμιακού. Στον αρχιμουσικό κύριο Δημήτρη Σιδερή. Και ευχαριστώ τον κύριο Μιχάλη Κιακογιώτη για τη σημαντική προσφορά τους ώστε ο Μουσικός Σύλλογος να αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο της Άμμου. Να ζήσει φέτος μοναδικά, χαρούμενα και ευτυχισμένα Χριστούγεννα. Καλή ακρόαση και χρόνια σας πολλά. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα. Η καινούργια χρονιά να είναι ειρηνική. Να είναι γαλινεμένη. Και να γεμίσουμε την καρδιά μας από αγάπη. Μόνον τότε θα νιώσουμε και την χαρά. Όταν αγαπούμε. Μπράβο σε όλους. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε τις προσπάθειες. Όλοι μας. Είναι έργο όλων μας. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ, συγχαρητήρια παιδιά και σας εύχομαι κάθε καλό.